η αγαπημένη ηθοποιός και πρόεδρος του σπιτιού των ηθοποιών, η κυρία Άννα Φόνσου, ήταν προγραμματισμένη να γίνει μια θεατρική παράσταση, Βαγγέλη Καράλη. Σωστά, ήταν προγραμματισμένη να γίνει θεατρική παράσταση. Η κυρία Άννα Φόνσου βγαίνει και καταγγέλει απίστευτα πράγματα, ότι οι ηθοποιοί απείλησαν, εκβίασαν, μέχρι που έδιραν και συναδέλφους τους ηθοποιούς. Για να μην παίξουν στη θεατρική παράσταση, για να συγκεντρωθούν χρήματα για το σπίτι του ηθοποιού. Κυρία Φόνσου, καλησπέρα σας. Γεια σας. Για πείτε μας, κύριε. Γεια σας. Κύριε Αναφόνσου, τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο δεν... Επάθησα, δεν έχουν συμβεί αυτά, ούτε έδιρε κανείς, ούτε έκανε. Εμείς θα ανεβάζαμε μια παράσταση όπως ανεβάζουμε κάθε χρόνο στο Ηρώδιο για να... και τα έσοδα πάνε για το σπίτι του ηθοποιού. Έτσι είδε λοιπόν και φέτο κάνουμε μια πολύ καλή παράσταση αρχαίας τραγωδίας με 7 πρωταγωνίστριες μαζί και με 20 άτομα χορός. Λοιπόν, αφού κάναμε όλα αυτά μία κοπέλα και μετά παρέσανε και τις δύο, διεφώνησε που δεν είναι δικό μου θέμα, ούτε του σπιτιού του ηθοποιού αυτό, γιατί εμείς έχουμε βάλει παραγωγό που κάνει την παράσταση. Διεφώνησε να υπογράψει ένα χαρτί για την αναπληρωμή, που αν το πάμε και ρομαντικά, νόμιζα ότι οι ηθοποιοί θα έρχονταν και δωρεάν, αλλά βασικώς δεν το ήθελε να υπογράψει, ήθελε άλλες ώρες, άλλο ένσημο, αποζημιώθηκε, εντάξει, πήρε τα λεφτά της, αλλά εξακολουθούσαν και ερχόντουσαν οι εκπρόσωποι της ΕΗ με τον πρόεδρο, με το ΠΑΜΕ, μπαίνανε στον χώρο της προετοιμασίας παράστασης και που κάνουμε πρόβες, λέγανε να προσληφθούν τα άτομα, κάνανε την αστυνομία, οι ηθοποιούς, απειλές, διαμαρτυρίες, διευθυντισμούς ενάντια στους ανθρώπους παραγωγής. Γίναν όλα αυτά, τέλος πάντων δεν μπορούσαν να κάνουμε πρόοδος όπως καταλαβαίνετε και οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν, κλαίγανε οι άλλοι 25 οι οποίοι είχαν υπογράψει και μετά μου στείλανε και τελευταία στιγμή πριν 10 μέρες από το φεστιβάλ, ενώ έχω το συμβόλαιο ότι είναι ατελώς όπως έγινε και τις άλλες φορές, δεν πληρώνει το σπίτι του ηθοποιού τώρα ένα σπίτι του ηθοποιού που κάνει από το πρωί το βράδυ αγωνίζουμε πώς να λειτουργήσει και που έχει τόσους ανθρώπους εδώ πέρα που τρώνε, πίνουνε, καθαριότητα αυτά και έχω 12.000 το μήνα έξω και τρελαίνω πώς δεν τα βρίσκω πουλώντας ότι έχω και δεν έχω. Εν πάση περιπτώσει μου στέλνει ότι πρέπει να τους δώσουμε ένα ποσό την τελευταία στιγμή, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε παράσταση. Πήρα εγώ τον διευθυντή, λέω τι να δώσουμε, αφού ατελώς το παίρνουμε κάθε φορά. Τι μου λέτε να δώσουμε, αν το ξέραμε ότι θα δίναμε και μία εβδομάδα πριν από την παράσταση, δεν θα μπαίναμε σε αυτή την ιστορία. Δεν μου είπε τίποτα, μου λέει τι θα κάνουμε τώρα, αυτά ήταν παλιά που ήξερες, ο κύριος Θοδωρόπουλος. Έπαιρνα εγώ έτσι απεγνωσμένα όλους αυτούς, δεν γινόταν τίποτα και αποφάσισα, ξέρεις, μια απόφαση να κυριπέφτε, να σταματήσω την παράσταση. Δηλαδή, κύριε Αφόνσου, το Ηρώδιο σας ζήτησε χρήματα για μια σπουδαία κίνηση που έγινε για να συγκεντρωθούν χρήματα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Μου τα ζήτησε και θα μπορεί την τελευταία στιγμή, γιατί αν τα δει και από την αρχή, μπορεί να το σκεφτόμουν να κάνουμε την παράσταση. Αυτή την παράσταση πρέπει να σας πω, έχουν εργαστεί φοβεροί άνθρωποι. Ο Πάνος Αγγελόπουλος που είχε τη σκηνοθεσία, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, η Έση Πίτα, η Άντζελα Γκερέκου, η Κατερίνα Διδασκάλου, η Θεοδόρα Τζίμου, η Βασιλική Τρουφάκου, η Κατερίνα Μισηχρόνη, η Μυρτώ Γκόνη και μια ομάδα χορού 20 ατόμων. Αυτή η παράσταση, γιατί τουλάχιστον αυτό μου το έκανα γνωρίζει και αυτή, ανέβαζε πάρα πολύ το επίπεδο του πολιτισμού μας και είναι καλλιτεχνικό έργο, γιατί ήταν οι ηρωίδες του Ευρυπίδη και αν σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά τα παιδιά θέλουν να στηρίξουν το Ίδρυμα του Σφυρτοποιού που προσθέσει σημαντικό έργο στη χώρα μας. Που δεν θα κάνει πολιτεία. Στην Ακαδημία Αθηνών. Κάνετε δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία και να κάνει το σπίτι του ηθοποιού. Και αντί να πει ευχαριστώ η πολιτεία και το κράτος, τελευταία στιγμή, ενώ όλα τα χρόνια τελώς σας δίνανε το Ηρώδιο, σας φέρνουν εμπόδιο και ζητάνε και χρήματα. Όχι και μόνο αυτό. Από εκείνη τη στιγμή που ευχαριστώ που μας υποστηρίζετε, που το βγάλαμε αυτό στην... το κοινοποιήσαμε, παίρνουν οι εφημερίδες, παίρνετε εσείς, παίρνουν όλοι. Εγώ ψάχνω να βρω την Υπουργό Πολιτισμού, που δεν μπορώ να τη βρω, αν και της έχω στείλει mail να μάθει τι είναι. Προσπαθώ να βρω τον διευθυντή του φεστιβάλ, προσπαθώ να τους πω όχι τι εντύπωση τους έκανε. Να τους το πω ότι αυτές δεν υπάρχει τώρα. Να σκεφτείτε ότι είχαμε πάρα πολλά εστία και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μας υποστηρίζει και τώρα όλο αυτό πρέπει να αποζημιώσουμε τους τοπιούς, να πάνε τα εστία πάλι στους ανθρώπους που το πληρώσανε. Είναι κάτι το τρομερό.
Και ζημιά μεγάλη οικονομική για το σπίτι του ηθοποιού που προσπαθεί να μαζέψει το οτιδήποτε για να βοηθήσει ηθοποιούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και ζούσαν στον δρόμο. Και μιλήθηκε για ψυχολογική βία, για εκβιασμούς, αμυλές. Η εισβολή του πάμε στις πρόβες σας. Ηθοποιούς να κλαίνε, είπατε. Κύριε Αφόνσου, ποιος είναι ο Βαγγέλης ο Πυρηνής είμαι. Είπατε. Είναι ο Βαγγέλης ο Πυρηνής. Ο κύριος Βαγγέλης Πυρηνής, ο συνάδελφός σας, θέλει κάτι να πει. Ναι, Βαγγέλη, γεια σου. Γεια σου, καλησπέρα. Ποιος είναι διευθυντής ο Θεοδωρόπουλος? Ο Θεοδωρόπουλος ο Βαγγέλης. Πήρα τηλέφωνο και έχει ξεχάσει, ο Θεοδωρόπουλος ότι έχει πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού τόσα χρόνια. Και φέρνει τέτοιες δυσκολίες στο σπίτι του ηθοποιού. Τέτοιες δυσκολίες δεν τρέπεται λίγο στο σπίτι του ηθοποιού που έχει υποστηριχθεί. Πολλά εκεί από σένα. Και το ΣΕΙ, επειδή είσαι στο. Και το ΣΕΙ, δηλαδή στο σπίτι του οποίου έπρεπε να έχει όλα αυτά τα συνδικαλιστικά του. Συνδικαλιστικές απόψεις. Δηλαδή τρελαίνω, γιατί εγώ έχω βοηθήσει το Σωματείο των Ηθοποιών. Μα μαζί κάναμε στο Συμβούλιο. Μαζί είμαστε στο Συμβούλιο και ξέρω τις προσπάθειες και τον κόπο σου. Θα θυμάσαι. Βέβαια. Δεν θέλω εγώ τα ρέστα για μένα προσωπικά. Εγώ είμαι γνωστό κορόιδο. Αλλά θέλω για το σπίτι το οποίο το υποτιμάνε το σπίτι το οποίο. Πού είναι, κύριε Υπουργό Πολιτισμού, μόνο το βαγεράκι έξε να πηγαίνει στο Τζίπρα δίπλα. Πού είναι υπουργός πολιτισμού εδώ, να παρέμβει αυτή τη στιγμή? Να παρέμβει υπουργός. Θα πρέπει να ξέρουν από διοίκηση για να πηγαίνει. Τα ταγεράκια μόνο ξέρουν να πηγαίνει και το Μαρίνα ένα στην Τρίχα για να πηγαίνει στο Τζίπρα εκεί στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Πού είναι υπουργός του πολιτισμού να βοηθήσει εδώ, να απαντήσει. Να απαντήσει, να τον ξυλώσει πρέπει. Έτσι που υποστηρίζει το σπίτι του οποίου και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε μια φορά για να δείτε και τι κάνουμε εδώ. Βεβαίως. Κύριε Αφόνσου, είμαστε στο πλευρό σας. Αγαπάμε πολύ. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αν είναι δυνατόν. Πίστε, αν είναι δυνατόν. Άφαντη υπουργός πολιτισμού. Άφαντη. Άφαντη. Ο πολιτισμός μας σε αυτές τις εποχές να υποστηρίζεται. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο στους φίλους τηλεθεατές κολαγόνο και αμέσως μετά να μας πεις πάνω τζίφα τι ακριβώς.